σηκώνεται όπως σηκώθηκε και η δικιά σας οικογένεια και στάθηκε στην πόλη και... Ναι. Ποιο σχολείο, από ποιο σχολείο είστε? Είμαστε το εργαστηριακό κέντρο, το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου και το τρίτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου. Αλλά είμαστε τώρα πολύ συγκινημένοι. Πείτε μου πώς αποφασίσατε να έρθετε εδώ. Κοιτάξτε, εμείς με τα παιδιά δουλεύουμε συχνά και χρησιμοποιούμε την τέχνη στην εκπαίδευση. Και μόλις το είδαμε το έργο, καταλάβαμε ότι πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό, μεγάλης αισθητικής αξίας, που μπορεί να νοηματοδοτηθεί από τον καθένα ξεχωριστά. Έτσι είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Σωτηριάδη τηλεφωνική εχθές το βράδυ και πολύ βιαστικά, γιατί το έργο φεύγει, κανονίσαμε να φέρουμε τα παιδιά της θεατρικής ομάδας που ασχολούνται με τα πιο καλλιτεχνικά. Θα θέλαμε να έρθουν όλα τα τμήματα του σχολείου μας, η αλήθεια είναι. Γιατί μέσα από αυτό το έργο μπορεί να βρει ο καθένας το νόημά του. Όπως εδώ είδαμε ότι και οι πολίτες της πόλης μας φεύγουν συγκινημένοι και με δάκρυα στα μάτια, γιατί βρήκανε μέσα στο σάκο, ας πούμε, το παντελί της αποσκευές τους και μέσα στο κεφάλι της σκέψης και μέσα στην καρδιά τα συναισθήματα. Ναι. Πείτε μου πόσο σημαντικός είναι ο κύριος Σωτηριάδης για την πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτό ακριβώς λέμε, ότι όπως βλέπουμε την οικογένειά του, από πού ήρθε και πώς ξεκίνησε και πώς στέκεται μέσα στην πόλη μας και τι έχει κάνει για την πόλη μας, αλλά τι έχει κάνει και για την Ελλάδα γενικότερα, γιατί τα έργα του κυκλοφορούν παντού. Έτσι και αυτό το άγαλμα θέλουμε να σηκωθεί όταν θα πάει στον Άγιο Δωμαίτιο για να μεταφέρει και εκεί τη δύναμη της οικογένειας του κ. Σωτηριάδη. Το ονοματεπώνυμό σας? Μαρία Καρακού. Σας ευχαριστώ.